χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι καλή Ανάσταση και ό,τι καλύτερο στις οικογένειες όλων μας και σε εμάς τους ίδιους. Για το δώρο Πάσχα πρέπει να καταβληθεί στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα μέχρι σήμερα το βράδυ. Είναι υποχρέωση του εργοδότη να δώσει δώρο στον γέννημα. Μεγάλη Τετάρτη. Μεγάλη Τετάρτη, μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη. Έχει και τις ευθύνες του από εκεί και πέρα, εάν δεν του καταβάλει, δεν του χορηγήσει το δώρο του Πάσχα. Το προβλεπόμενο είναι για κάθε 13 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια, 2 ημερομίσθια δώρο. Εάν ο εργαζόμενος δούλεψε κανονικά από 1η-1η του 2016 μέχρι και τις 30 Απριλίου, θα του καταβληθεί μισός μισθός. Μην τους κρατήσει βέβαια, το προβλεπόμενες κρατήσεις προβλέπονται. Τι λέει το πρόσφατο παρελθόν? Το πρόσφατο παρελθόν, δυστυχώς για τα Χριστούγεννα που περάσαν του 2015, είχαμε κάποια προβλήματα, δεν είχαν καταβληθεί. Όλες οι περιπτώσεις έχουν διαβεστεί στην εισαγγελέα. Το περασμένο Πάσχα ήταν λίγο λιγότερο, μπορώ να πω, σε καταγγελίες. Η μη καταβολή του δώρου Πάσχα, ναι. Όσο πάει, από ό,τι βλέπω εγώ, τουλάχιστον η εικόνα που έχουμε είναι ότι είναι ανεβαίνοντα. Δεν ξέρουμε εικόνα σήμερα, γιατί όπως είπαμε, αύριο εμείς θα είμαστε στην υπηρεσία. Μεγάλη Πέμπτη. Είναι Μεγάλη Πέμπτη. Να δεχτούμε όποιες περιπτώσεις και όσες περιπτώσεις μας καταγγελθούν. Ναι. Θα έχουμε εικόνα αύριο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον και έρθει ο εργαζόμενος και κάνει την ανάλογη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει χορηγηθεί το δώρο Πάσχα, εμείς το διαβάζουμε στον εισαγγελέα, μέσω της αστυνομίας στον εισαγγελέα, και αμέσως ασκείται ποινική δίωξη και προβλέπεται και αυτόφορη διαδικασία. Και τη Μεγάλη Παρασκευή που έρχεται, επειδή προβλέπεται με τον 748 του 66 στο άρθρο 4, προβλέπεται ότι όλα τα καταστήματα πρέπει να ανοίξουν μετά τις 1 το μεσημέρι. Απαγορεύεται πριν τις 1 να ανοίγουν καταστήματα, εμπορικά καταστήματα, για να πάνε και όλοι οι εργαζόμενοι να πάνε και σε κλεισί βέβαια πριν για την αποκαθήλωση. Εύχομαι καλή Ανάσταση, να είμαστε καλά όλοι και ό,τι καλύτερο για όλους μας, να πάμε καλά και η χώρα και εμείς προσωπικά όλοι μας, και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες και όλοι. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή Ανάσταση στους τηλεθεατές σας, και να είστε καλά κι εσείς, να μπορείτε να παρουσιάζετε και να αναγάγετε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν είτε σε επίπεδο υπηρεσιών, είτε σε επίπεδο εργαζομένων, είτε σε επίπεδο δημοτών, είτε οπουδήποτε.